Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Πέλης δεν είναι ο νομός. Νομός... Είναι Πέλας τώρα. Τώρα, είναι τώρα Πέλας. Άλλαξε. Ήταν Πέλης όμως. Είναι νομός Πέλας, ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ. Αν και τα Γιαννιτσά, εντάξει, εγώ που μένω Βαθύλακα, ας πούμε, πιο κοντά είναι. Εντάξει, είμαστε εντάξει, πολύ κοντά. Τώρα οι χιλιομετρικές αποστάσεις έχουν μειωθεί. Εντάξει. Η ομάδα πώς πάει, η αναγέννηση, δεν ξεκινήσατε και τόσο καλά φαντάζομαι όσο θέλατε. Κάνουμε μια καλή προσπάθεια με νεαρούς ποδοσφαιριστές από την περιοχή και θέλουμε να καλύψουμε όλη την περιοχή με τα ταλέντα τα οποία υπάρχουν. Είναι ένας δύσκολος δρόμος που διαλέξαμε από το καλοκαίρι και κάνουμε την προσπάθειά μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος. Είναι μεγάλο το ρίσκο, αλλά νομίζω μέσα από τη δουλειά και μέσα από την προσπάθεια πιστεύω ότι στο τέλος μπορεί η προσπάθειά μας να στεφθεί με επιτυχία. Είναι κάτι το οποίο θα αναγκαστούν να το κάνουν πολλές ομάδες στη διάρκεια, διότι τα οικονομικά σήμερα των ομάδων είναι πολύ δύσκολα. Ναι. Λύστε μας μια απορία πριν να αρχίσουμε την κουβέντα μας, μπούμε στην ουσία. Πόσες ομάδες τελικά υποβιβάζονται από... στην Τρίτη Εθνική? Εκεί λίγο υπάρχει λίγο μπέρδεμα εκεί ναι. πέρα. Γιατί άλλοι μιλάνε για 6 ομάδες, αν ο όμιλος έχει 16 ομάδες, και αν ο όμιλος έχει 14 ομάδες, 4. Έτσι ξεκίνησε, αλλά τώρα τι γίνεται δεν ξέρω. Επειδή και κάποιες ομάδες έχουν αποχωρήσει, στο τέλος δεν είμαστε σίγουροι για το αν θα πέσουν 5 ή 6 ομάδες. Πάντως ή 5 ή 6 είναι το. 5 ή 6, ναι. Θεωρείτε δηλαδή, με βάση αυτό που μας είπατε πριν από λίγο, κύριε Σλανίδη, ότι ομάδες στην πορεία του πρωταθλήματος μέχρι το τέλος της σεζόν θα λυγίσουν από το οικονομικό και ενδεχομένως να στραφούν αποκλειστικά σε νεαρούς ποδοσφαιριστές? Θέλουν, δεν θέλουν, κάποια στιγμή όλες οι ομάδες θα ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Τα οικονομικά είναι δύσκολα. Δεν μπορεί μια ομάδα η οποία αγωνίζει στη ΓΑΜΑ Εθνική να έχει μπάτζετ 150 και 160 και 140 χιλιάδες. Είναι δύσκολο να βρεθούν σήμερα τα χρήματα. Με εξαίρεση νομίζω τον Άρη, τον Πανσεραϊκό και εντάξει, την Καβάλα. Τώρα, ομάδες παραδοσιακές σίγουρα είναι εντάξει. Μιλάνε με διαφορετικά και με αριθμούς και οικονομικά. Αλλά το σύνολο των ομάδων όμως είναι αυτό που σας λέω. Η Αναγέννηση Γιαννιτσών είναι μια ομάδα, κύριε Σλανίδη, που παλεύει πάντως όλα τα παιχνίδια, παρότι έχετε νεαρούς ποδοσφαιριστές ως επιτοπλίστων. Έχει δείξει μια εικόνα μιας ομάδας η οποία, επειδή δεν ξέρω, δεν έχουν να χάσουν και τίποτα τα νεαρά τα παιδιά, τώρα αποκτούν εμπειρίες, τα παλεύουν όλα τα παιχνίδια, δεν παρατάνε κανένα. Ναι, είναι γεγονός ότι και το πρόγραμμά μας ήταν λίγο δύσκολο, με την έννοια ότι φυσικά τα προγράμματα δεν παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά αντιμετωπίσαμε ομάδες οι οποίες φιλοδοξούν να ανέβουν κατηγορία, όπως ήταν ο Πανσεραϊκός, η Καβάλα. Είναι δύσκολο να τους αντιμετωπίσεις και ειδικά σε εμάς που είμαστε μια ομάδα η οποία ξεκίνησε σχεδόν από το μηδέν. Αλλά νομίζω ότι η προσπάθειά μας είναι πολύ καλή τα τελευταία παιχνίδια. Βγάζουμε πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Ακόμη και αν χάσαμε και στη Δράμα, ήμασταν πολύ καλά και αγωνιστικοί. Χάσαμε στα σημεία το παιχνίδι και παλεύουμε γενικά όλα τα παιχνίδια. Τώρα έρχεται ένα μάτς την Κυριακή που γίνεται στο Κλεάνθης Βικελίδης κοντά στον Άρη. Είναι ένα μάτς το οποίο προφανώς και εσείς το αντιμετωπίζετε λίγο, το προσεγγίζετε διαφορετικά σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, φαντάζομαι. Έτσι, εντάξει, υπάρχει απόλυτο σεβασμό στην ιστορία, στο όνομα του Άρη. Δεν το συζητάμε, να μην λέμε τα αυτονόητα ότι ο Άρης σίγουρα πρέπει να παίζει στην πρώτη εθνική κατηγορία, τη Super League. Αυτό είναι το πιο σίγουρο. Αλλά παράλληλα και εμείς από τη μεριά μας θα κοιτάξουμε να κάνουμε την προσπάθειά μας όσο μπορούμε καλύτερα. Βλέποντας τα αποτελέσματα, βλέπουμε ότι καταφέρατε και έχετε πάρει ισοπαλία, παραδείγματος χάρη, στην έδρα του πρωτοπόρου, του Εύρου Σουφλίου. Είναι αλήθεια ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι εκεί πέρα δεν πήραμε αυτό που θέλαμε. Έπρεπε να πάρουμε κάτι περισσότερο. Μπορούσαμε να πάρουμε και όλα το παιχνίδι. Δεν είναι υπέροχο αυτό που λέω, αλλά τα παιχνίδια έτσι είναι. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Κάθε ομάδα είναι ξεχωριστή, την αντιμετωπίζει διαφορετικά. Σίγουρα σε εκεί το παιχνίδι, όπως και στο παιχνίδι μέσα στην Καστοριά, αδικούμαστε από το αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να είναι νικηφόρα τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Έχω την αίσθηση ότι δείχνετε καλύτερο πρόσωπο εκτός έδρας από τα αποτελέσματα τώρα κρίνοντας, δεν ξέρω. Εντάξει, βέβαια παίξατε, συγγνώμη, παίξατε με Πανσεραϊκό και Καβάλα στα Γιαννιτσά, οπότε... Ναι. Ακόμη συμπεράσματα δεν μπορούμε να βγάλουμε εύκολα. Σίγουρα όμως εντάξει, αντιμετωπίζουμε σωστά τα παιχνίδια. Από εκεί και μετά ένα παιχνίδι δεν ξέρεις πώς μπορεί να έρθει, πώς μπορεί να δείξει το πρόσωπό σου το αγωνιστικό, αλλά είναι αλήθεια ότι τα αντιμετωπίζουμε σωστά τα παιχνίδια. Μέχρι τώρα δηλαδή τα εκτός έδρας παιχνίδια μας τα αντιμετωπίσαμε σωστά. Σίγουρα το παιχνίδι με τον Άρη έχει ιδιαιτερότητες, εντάξει, δεν το συζητάμε. Βέβαια. Έχοντας παίξει με Πανσεραϊκό και Καβάλα, και φαντάζομαι έχοντας παρακολουθήσει και τον Άρη, γιατί υπάρχει πολυτέλεια κάποια παιχνίδια του να είναι τηλεοπτικά. Ναι, είναι γεγονός. Μπορείτε με βάση την εικόνα την τωρινή να ξεχωρίσετε κάποια από τις ομάδες αυτές? Έτσι και σαν πιο ειδικός από εμάς. Σαν ρόστερ, ναι. Σαν ρόστερ νομίζω
και ο Πανσεραϊκός και η Καβάλα είναι ομάδες οι οποίες μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σαν ρόστερ. Ναι. Από εκεί και μετά σίγουρα δεν είχαν και τα αποτελέσματα που θα θέλαμε και αυτές οι ομάδες. Γιατί βλέπετε ότι το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό, με την έννοια ότι ο πρώτος έχει, μετά από 6 παιχνίδια, ο πρώτος έχει 12 βαθμούς. Mm-hmm. Ναι. Οι πρωτοπόροι έχουν 12 βαθμούς. Οπότε είναι κοντά και οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες. Μπορείς πολύ εύκολα να χάσεις βαθμούς σε έδρες που ούτε υπολογίζεις. Ναι. Υπάρχει μια τέτοια αυτή στο φετινό πρωτάθλημα που πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Mm-hmm. Πάντως θεωρείτε ότι Πανσεραϊκός και το ρόστερ του Πανσεραϊκού και της Καβάλας νομίζω ότι είναι από τα πιο πλήρη που υπάρχουν, με επαγγελματίες παίκτες, με παίκτες που έχουν παίξει στις μεγάλες κατηγορίες. Και σίγουρα είναι ομάδες οι οποίες δεν ξέρω βέβαια τα εσωτερικά της κάθε ομάδας, αλλά μπορεί να το πάνε το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Υπερέχουν, λέτε, τα ρόστερ τους του Άρη. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει τον Άρη. Τον Άρη τον είδα μόνο στην τηλεόραση στο παιχνίδι με την Δόξα Δράμας. Δεν μπορώ να πω ακριβώς το τι συμβαίνει. Πάντως έχουν πολύ καλό ρόστερ. Φυσικά και ο Άρης, δεν το συζητάμε, έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Και μπορεί πιο εύκολα από όλες τις ομάδες να ενισχύσει το ρόστερ του και τον Ιανουάριο. Ήδη έχει δύο παίχτες stand-by. Το Σανιά και τον Ελουντούρ. Έτσι είναι. Είναι πολύ πιο εύκολα να κάνει κάποια πράγματα ο Άρης από όλες τις άλλες ομάδες. Μάλιστα. Περιμένατε ένα τέτοιο μέτριο ξεκίνημα του Άρη στο πρωτάθλημα? Ο Άρης έχει μεγάλη δυναμική σαν ομάδα. Τώρα τα εσωτερικά της ομάδας δεν τα γνωρίζω. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, να γράφει, να κάνει. Αυτά είναι άλλα. Αλλά είναι γεγονός ότι, εντάξει, για μένα ο Άρης είναι το πρώτο φαβορί, γιατί μπορεί να ενισχυθεί, έχει τη δυναμική του κόσμου και νομίζω ότι, εντάξει, αδικείται που είναι σε αυτή την κατηγορία. Μάλιστα. Πάντως είναι ένα πρωτάθλημα, κύριε Ασλανίδη, το οποίο είναι αρκετά δυνατό. Δεν το περιμέναμε να έχει τέτοια δυναμική. Δεν μπορείς να κάνεις. Με το όνομα και μόνο δεν μπορεί να κάνεις περίπατο στην κατηγορία. Ναι. Και με την έννοια ότι σίγουρα όταν παίζεις απέναντι στον Άρη δίνεις το maximum των δυνατοτήτων σου σαν ομάδα πάντα. Έτσι είναι ο Άρης. Αυτό είναι πρόβλημα. Και πρέπει και ο Άρης και ο Πανσεραϊκός και η Καβάλα πρέπει να είναι πανέτοιμες για να αντιμετωπίσουν κάποιες ομάδες με μικρότερα γεγονότα, αλλά πολύ καλό ρόστερ. Ναι. Mm-hmm. Πάντως βλέποντας έτσι και με μια ματιά το πρόγραμμά σας από εδώ και στο εξής, νομίζω ότι φυσικά θα παλέψετε και το παιχνίδι με τον Άρη όπως έχετε υποχρέωση να κάνετε με όλα τα μάτς. Αλλά έχω την αίσθηση ότι τα παιχνίδια που ακολουθούν η τετράδα των αγώνων μετά είναι και οι πιο σημαντικοί για εσάς. Έτσι βλέπω, ας πούμε, παίζετε με την Αρναία, αμέσως μετά παίζετε με την Θεία Λαφιλώτα εκτός έδρας, έχετε άλλο ένα παιχνίδι με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη στην έδρα σας. Νομίζω ότι θα κρίνουν σε ένα βαθμό την πορεία των Γιάννητσών αυτά τα παιχνίδια που ακολουθούν η τετράδα πεντάδα αγώνων. Ναι, σίγουρα. Για εμάς όμως είναι, σας είπα και προηγουμένως, εμείς κάθε παιχνίδι, δεν έχουμε παιχνίδι χαμένο. Mm-hmm. Από την αρχή το έχουμε πει αυτό. Δηλαδή όλα τα παιχνίδια θα τα πολεμήσουμε. Και έτσι να κάνουμε. Σίγουρα βρισκόμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Έχουν τα παιδιά αποκτήσει τις 6 πρώτες αυτές αγωνιστικές εμπειρίες. Το ότι κάποια στιγμή και το πρωτάθλημα είχε σταματήσει, αυτό μας ευνόησε γιατί δουλέψαμε ακόμη περισσότερο. Και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα βγάζουμε καλύτερο πρόσωπο και θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί όσο μπορούμε. Διότι να φανταστείτε ότι οι παίκτες που έχουμε δεν έχουν παραστάσεις από παιχνίδια ούτε γάμα εθνικής σχεδόν. Mm-hmm. Έχουμε 2-3 παίκτες οι οποίοι ήταν σε ομάδες γάμα εθνικής, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είχαν και παιχνίδια στα πόδια τους. Στα Γιάννητσά νομίζω έγινε κάτι παρόμοιο με αυτό που έγινε στον Άρη. Δηλαδή ψιλοσυνειδητά πήγε η ομάδα στην τρίτη κατηγορία, έτσι. Πήγε στην τρίτη κατηγορία, όπως σας είπα, όλα τα προβλήματα ξεκινάνε από το οικονομικό. Έτσι είναι. Δεν είναι. Τα προβλήματα ξεκινάνε από εκεί πέρα. Οι δυσκολίες όλες ξεκινάνε από το οικονομικό. Ακόμη και στη Β' Εθνική βλέπετε ομάδες οι οποίες είναι ταλαιπωρούνται από το οικονομικό. Πρέπει η πολιτεία κάτι να κάνει επιτέλους για να μπορέσει να βοηθήσει το ποδόσφαιρο. Εφτάσαν ομάδες όπως ο Άρης και η ΑΕΚ να πηγαίνουν στην Τρίτη Εθνική για να γλιτώσουν από αυτό τώρα. Πόσο μάλλον άλλες ομάδες επαρχιακές. Είναι κατανοητό. Ακόμη εκεί τα δύσκολα τώρα, εντάξει, η δυναμική του Άρη είναι το κάτι άλλο. Εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα. Συγκρίσεις δεν μπορεί να γίνουν σίγουρα. Αλλά δεν πάβει παρά να πει σε αυτή την κατηγορία και αντιμετωπίζει προβλήματα. Έτσι είναι. Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα σας με εξαίρεση το μάτς Κυριακής. Να μας συγχωρέσετε. Κατά τα άλλα, όμως θέλουμε να πάρετε διπλό στον Πανσεραϊκό, διπλό στην Καβάλα. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.